Κλιμακώνεται η ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι σίτες αντάρτη Χούθη στην Ιεμένη ανακοίνωσαν σήμερα πως στοχοθέτησαν αμερικανικό πλοίο. Οι ναυτικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης με τη βοήθεια του παντοδύναμου Θεού εκτόξευσαν αρκετούς κατάλληλους ναυτικούς πυράβλους κατά του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Greeley στην Ερυθρά Θάλασσα. Λίγο πριν ο αμερικανικός στρατός είχε καταρρύψει πύραυλο που εκτόξευσε η φιλοϊρανική οργάνωση. Στην αντεπίθεση περνά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασπίδες θα ονομάζεται η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση κατά των Χούθης στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωζέπ Μπορέλ. Θα μπορούσε να ξεκινήσει στις 17 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, πρέπει να αποφασιστεί ποια χώρα θα έχει τη διοίκηση, πού θα είναι η έδρα και τι θα παρέχουν τα κράτη-μέλη. Ο Νετανιάχου διαμηνεί πως ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο αν ικανοποιηθούν οι όροι του Ισραήλ. עם פחות מהשגת כל יעדיה. וזה אומר חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. Στον απόϊχο της χθεσινής επίθεσης των Ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομείο της Δυτικής Όχθης, όπου σκοτώθηκαν τρία μέλη της Χαμάς, η Παλαιστινιακή Οργάνωση προχώρησε σε σκληρή ανακοίνωση. Προειδοποιούμε για μια νέα σφαγή που διέπραξε ο εγκληματικός σιωνιστικός στρατός κατοχής μετά την εισβολή του στην αυλή του κτηρίου της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου και του νοσοκομείου Αλαμάλ στη Χάν Γιουνίς. Όλα αυτά την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δηλώνει πως ο Αμερικανικός στρατός θα απαντήσει για την επίθεση στην Ιορδανία, που κόστησε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες. Τόνισε όμως ότι δεν χρειάζεται εξάπλωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.